Κόντρα νιούς, τελευταίο μέρος πριν την αθλητική ενημέρωση. Πάμε στον Κώστα Πουλιακίδα που εξακολουθεί να βρίσκεται μαζί μου στο στούντιο. Κώστα, είδαμε την παρουσίαση των ευρωψηφοδελτίων. Πριν από αυτό είχαμε συζητήσει το ταξίδι του Στέφανου Κασελάκη, του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ στις ΗΠΑ και μιλάγαμε για τη συνάντηση με το ΆΙΠΑΚ, η οποία ήταν προγραμματισμένη τελικώς. Φαίνεται ότι έχουμε εξέλιξη. Με απόφαση του κ. Κασελάκη ακυρώθηκε η συνάντηση και κρίθηκε μάλιστα αναγκαίο να ακυρωθεί η συνάντηση μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, λέγοντας μάλιστα η πληροφόρηση που υπάρχει, διότι εκτιμάται πως όλοι οι περιφερειακοί βρόντες οφείλουν να δείξουν την απαιτούμενη αυτοσυγκράτηση και σεβασμό στη διεθνή νομιμότητα για όσα γίνεται στη Μέση Ανατολή. Και με αυτό το σκεπτικό ακυρώνεται με απόφαση του κ. Κασελάκη η συνάντηση με το, ουσιαστικά με το Ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ. Μάλιστα. Τώρα, έχουμε και μία ακόμα σημαντική είδηση όμως, την οποία την περιμέναμε. Αφορούσε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τον κύριο Ανδρουλάκη. Μία απόφαση που άλλαξε τα δεδομένα. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα τη συνάντηση του κύριου Ανδρουλάκη με τον κύριο Ράμο. Της ΑΔΑΕ. Όπου τώρα περιμένουμε κάτι. Περιμένω κύριο Καφαρογραφή. Περιμένουμε την καφαρογραφή. Έγινε λοιπόν η καφαρογραφή. Η απόφαση 465 κάθετος 2024 έχει καφαρογραφή και είναι και πάρα πολύ ισχυρή κιόλας. Και καθαρή στην τοποθέτησή της. Επιβάλλει στην ΕΥΠ να παραδώσει στην ΑΔΑΕ και η ΑΔΑΕ να ενημερώσει τον κύριο Ανδρουλάκη και την εισαγγελική διάταξη με την οποία διετάχθη η παρακολούθησή του, αλλά και όλο το φάκελο και το υλικό το οποίο έχει συλλεγεί από την παρακολούθησή του. Διότι, όπως λέει χαρακτηριστικά, δεν δικαιολογείται αυτό που έγινε στο πλαίσιο λειτουργίας του κράτους δικαίου. Αυτό είναι μείζον. Να το λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας και να βάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας ζήτημα κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Αν το γνωρίζεις, η καθαρογραφή σημαίνει ότι από αύριο μπορεί να ενημερωθεί ο κύριος Ανδρουλάκης. Όχι, σημαίνει ότι θα πρέπει να το παραλάβει την απόφαση η ΑΔΑΕ. Η ολομέλεια της ΑΔΑΕ θα συνεδριάσει, μπορεί να γίνει πάρα πολύ σύντομα, και με την απόφαση της αυτή να υλοποιήσει, γιατί είναι δεσμευτικό, την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εκείνο που μπορεί να γίνει είναι η ΕΥΠ να πει: έχω καταστρέψει το υλικό της παρακολούθησης. Αλλά αυτό θα είναι κάτι. Και νομίζω δεν είναι το πιθανότερο. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά τον Κώστα Πουλιακίδα για την ενημέρωση. Πάμε στην αυριανή Κόντρα Νιούς, πάμε στο αυριανό πρωτοσέλιδο να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις. Σωσίβιο στον Μπελέρη αναζητεί ο Μητσοτάκης έντονες αντιδράσεις από διπλωματικούς κύκλους και συνεργάτες του Πρωθυπουργού στο Μαξίμου για να ανακόψει τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας, επιστρατεύει το φυλακισμένο δήμαρχο Χιμάρας. Δυναμικές κινητοποιήσεις για τη φτώχεια και την ακρίβεια σε απεργιακό κλειό αύριο όλη η χώρα. Και τέλος, στην οικονομία, Τράπεζα της Ελλάδος, πρωταθλητές Ευρωζώνης στις αυξήσεις και στα τρόφιμα.